Τώρα, βεβαίως δεν είμαι εγώ αυτή η οποία θα τους αμφισβητήσει, αλίμονο. Αυτό όμως το κομμάτι δεν μπορεί να εμπλέκεται με την πολιτική. Είναι άλλο κομμάτι η επιστημονική όρη με τους οποίους διαχειριζόμαστε την κρίση δημόσιας υγείας σήμερα και είναι άλλο πράγμα με ποια πολιτική συμπεριφορά το αντιμετωπίζουμε. Επομένως, δεν είναι το θέμα μας ο κύριος Τσόδρας. Σήμερα η κυβέρνηση αντιλαμβανόμαστε και εμείς και αναγνωρίζουμε ότι και το στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή ότι τα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης ήταν σχετικά έγκυρα, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της εκκλησίας, όπου εκεί υπήρξε μια σημαντική καθυστέρηση. Και βλέπουμε στη χώρα μας η επιδημία να κινείται ήπια. Και προφανώς επιστήμονες και ο κύριος Τσόδρας, φαντάζομαι, έχουν συμβάλει στο να εξηγηθούν στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση να ακούσει, να ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν δεν είναι εδώ ζήτημα αν ο κύριος Τσόδρας είναι καλός ή κακός επιστήμονας, προς Θεού. Εδώ κάνουμε πολιτική κριτική, δηλαδή τα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης βεβαίως έδρασαν και δρούν και οφείλουμε όλοι να τα υπακούσουμε. Απ' την άλλη πλευρά όμως η κοινωνία βρίσκεται σε κατάρρευση. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα για τους οποίους το κράτος θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του εργοδότη. Θα πρέπει να στηρίξει την κοινωνία ολόκληρη σήμερα. Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες. Επίσης, αυτό το οποίο άπτεται της πολιτικής και δεν άπτεται του κυρίου Τσόδρα είναι η στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας που βλέπουμε ακόμα να μην έχει ενισχυθεί σε αριθμό, αλλά και να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σήμερα επισφαλώς. Χωρίς να έχουν τα απαραίτητα μέτρα. Και ακούμε κραυγές αγωνίες. Σήμερα υπάρχουν και συγκεντρώσεις των συνδικαλιστικών οργάνων. Συγκεντρώσεις εισαγωγικά βέβαια. Τις είδαμε νωρίτερα. Είναι και λόγω της Παγκόσμιας ημέρας υγείας. Από νοσοκομεία τα οποία σηκώνουν, από μεγάλα νοσοκομεία και κέντρα αναφοράς, τα οποία σηκώνουν το βάρος. Η πρότασή μας για στήριξη άμεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τρόπο ο οποίος να είναι μόνιμος και οριστικός, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η κρίση σήμερα ανέδειξε την ανάγκη ισχυρού Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό θα πρέπει να το ακούσει η κυβέρνηση και να δράσει με όρους οι οποίοι δεν νομίζω να το αμφισβητεί κανείς αυτό. Νομίζω ότι όλοι το... Δεν μπλέκουμε τον κύριο Τσόδρα, δεν μπλέκουμε ανακοινώσεις που κάνει ο ίδιος που αφορούν τα μέτρα απομάκρυνσης, τα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης. Με την πολιτική της κυβέρνησης και δεν μπορεί να... δεν είναι της κυβέρνησης έργο αυτό. Αυτό είναι έργο επιστημόνων. Κυρία Γεροβασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τολμάω να σας ρωτήσω πού θα κάνετε Πάσχα. Η απάντηση νομίζω είναι... στο σπίτι, Πάσχα στο σπίτι. Άλλη φορά στο χωριό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο σπίτι, αλλά να φροντίσουμε να μείνουμε και όρθιοι ως κοινωνία. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.